Κόρη ενό Σουδανού και μια Ελληνίδα, η Μαρίνα Σάτι μεγάλωσε στην Κρήτη και κατάφερε πολλά σημαντικά πράγματα μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Σπουδέ αρχιτεκτονική, υποτροφία για την Αμερική, συνεργασίε με πολλού Έλληνε και ξένου καλλιτέχνε. Και αν ουσιαστικά μα συστήθηκε ω μάντισα μέσα από ένα βίντεο που στο YouTube σημείωσε περισσότερε από 30 εκατομμύρια προβολέ, η συνέχεια θα δείξει για το αν πρόκειται για μια γνήσια καλλιτέχνηδα ή απλά για ένα πυροτέχνημα. Τον δεύτερο σκόπελο η Μαρίνα Σάτη τον έχει αφήσει προπολού πίσω της. <remotely> <κοίλου> Μαρίνα Σάτη, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δίνεις στην ουσία την πρώτη σου τηλεοπτική συνέντευξη. Ευχαριστώ. Και εγώ που με καλέσατε. Για να δούμε πώ θα τα πάμε. Καλά θα τα πάμε, μια χαρά. Έχεις κάποιο άγχος? Έχω άγχος λίγο, δεν το έχω πολύ με αυτή τη συνθήκη, αλλά έχω κάνει αρκετή ψυχανάλυση και πιστεύω θα... Ωραία είναι, ωραία Θα σπάσω <laughs> τώρα όπως σε βλέπω μοιάζει με μοντέλο από την Ινδονησία. Και αναρωτιέμαι, Ό, όχι αναρωτιέμαι μάλλον, είμαι σίγουρος ότι αυτά τα εξωτικά χαρακτηριστικά σου οφείλονται στον Σουδανό μπαμπά και την κριτική μαμά. Ναι, μάλλον. Και στην αγάπη μου γενικώ προς τα εξωτικά στοιχεία. Α. Καμιά φορά γινόμαστε αυτό που μα αρέσει. Την αγαπά στην Κρήτη. Εκεί έχω μεγαλώσει, ναι, βέβαια. Μέχρι ποια ηλικία σου είναι εκεί, Μάρινα. Μέχρι και το Λύκειο. Ξεκίνησα από μικρή, ασχολούμαι με τι χοροδίε. Είχαμε γκρουπάκια εκεί στο σχολείο. Στι γιορτέ πάντα πρώτη, στι θεατρικέ παραστάσει. Γκρουπάκια και παίζατε ελληνικά τραγούδια, ξένατε ελληνικά. ελληνικά κυρίως, ναι. Και παραδοσιακά κριτικά, α πούμε. Όχι, 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 δεν ήμουν σε αυτό τότε καθόλου. Άρα rock, αυτό που λέμε, έντεχνα. Pop. Pop. Έντεχνα από pop-rock, metal. Περάσαμε α και για... metal. Περάσαμε και από αυτή τη φάση. Από όλα περάσαμε, νομίζω. Και μετά ήρθα στην Αθήνα να σπουδάσω αρχιτεκτονική στο Πολυτεχνείο εδώ. Ε, πήγα σε μια δραματική σχολή, συνέχισα εδώ στο 2 και όσο ήμουν στην Αθήνα έδωσα για μια υποτροφία, την πήρα και τελικά πήγα και στην Αμερική μετά να σπουδάσω. Μ' αρέσει που λες, τελικά πήγα και στην Αμερική να σπουδάσω, Α, δεν πήγες από κι όπου όμως στην Αμερική, πήγες στο Berkeley, ένα πολύ σημαντικό πανεπιστήμιο, ειδικά στα καλλιτεχνικά και στη μουσική κυρίω. Ναι, εντάξει είναι... Όπου εκεί σπουδάσες για την ακρίβεια τι? Ενορχήστρος και παραγωγή ήταν. Ενορχήστρος και παραγωγή. Οποιοδήποτε πανεπιστήμιο μπορεί να σε βοηθήσει βασικά να μάθει να σκέφτεσαι. Από εκεί και πέρα, το τι θα κάνει ο καθένα νομίζω είναι προσωπική του δουλειά. Γιατί άλλωστε, νομίζω καμία επιστήμη δεν σταματά να εξελίσσεται. Δηλαδή, ακόμα και πριν πέντε χρόνια πούμε, που αποφύτησα εγώ, τα προγράμματα και ο εξοπλισμό και η τεχνολογία που χρησιμοποιήσαμε έχει αλλάξει από τότε. Οπότε, νομίζω κάθε σχολή αυτό που βασικά σε μαθαίνει είναι σε μαθαίνει να σκέφτεσαι και σε μαθαίνει να ανακαλύπτει τρόπου να. Να αντιμετωπίσει καινούργια προβλήματα που συνέχεια προκύπτουν. Η τέχνη πάλι βασίζεται σε προσωπικές, εξωκαλλιτεχνικές εμπειρίες, να την πω τη λέξη, εξωκαλλιτεχνικές, ε. κυρίως, ε. σε βιώματα δηλαδή. Ε, βέβαια. Τα οποία μας κάνουν αυτό που είμαστε και αντίστοιχα μετά σου δίνεται, ας πούμε, μέσω της μουσικής ή του θεάτρου ή της οποιαδήποτε τέχνης, να μιλήσεις και να συστηθείς. Τουλάχιστον για μένα αυτό είναι το κίνητρο και η πρόκληση τον τελευταίο καιρό που έχω μπει σε αυτό. Εδώ και πολλά χρόνια ασχολούμαι με το θέατρο και με τη μουσική. Αλλά νομίζω ότι αυτό που έχει αλλάξει τελευταία είναι ο τρόπο που, που λειτουργώ εγώ μέσα σε αυτή τη συνθήκη. Και αυτό που αποζητώ εγώ μέσα από αυτή τη διαδικασία. Που είναι βασικά να καταλάβω ποια είμαι και χωρί φόβο και χωρί πάθο ε, να το συστήσω όσο πιο πιστά μπορώ ανακαλύπτοντα και μέσα στη διαδικασία καινούργια πράγματα του εαυτού μου. Έχει ανακαλύψει ήδη πράγματα για τον εαυτό σου τα τελευταία ναι, χρόνια. Ναι, ναι. Ε, και όσο περνάει ο καιρό, βλέπω και όλο, όλο, και περισσότερα πράγματα. Έρχεσαι αντιμέτωπο με τι δυσκολίε με τι ανασφαλίε σου. Ξέρεις, καταλαβαίνεις πιο πολύ ποιες μπορεί να είναι οι έμφυτες σου τάσεις. <σχειάς> Στην καρδιά <σχειάς> του του κόσμου Είπε πριν ότι έχει κάνει ψυχανάλυση. Αυτό ξέρει είναι κάτι που δεν το ομολογούν πολύ. Είναι μια διαδικασία που τη θεωρώ πάρα πολύ σημαντική. Κοίτα, ο καθένα μπορεί να βοηθηθεί και να αντιλήσει, ας πούμε, τα πιο φωτεινά του και δημιουργικά στοιχεία με οποιοδήποτε τρόπο εκείνο επιλέγει. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, μπορεί κάποιο να έχει το πνευματικό του, μπορεί κάποιο να έχει ας πούμε, ένα life coach, μπορεί κάποιο να να χρησιμοποιεί τη θρησκεία ω στήριγμα, να, δεν ξέρω, να πιστεύει ό,τι πιστεύει. Εν ναι, σωστό. Ε, εμένα σίγουρα και αυτή η συνθήκη με έχει βοηθήσει πολύ και κυρίω με έχει μάθει να σκέφτομαι. Πιστεύω ότι πριν από εμά έχουν υπάρξει εκατομμύρια άνθρωποι σε αυτόν τον πλανήτη και όλοι έχουν αγαπήσει και έχουν αγαπηθεί και έχουν ξέρω εγώ, δυσκολευτεί και έχουν κλάψει και έχουν χαρεί. Οπότε κάποια στοιχεία είναι πιο καθολικά, πανανθρώπινα και διαχρονικά. Σε, θέλει, έξε, να ναι, εγώ, σε 200 χρόνια προφανώ δεν θα θυμούνται ποια είναι η Μάρινα Σάτι και μπορεί να μην ξέρουν καν και να μην την έχουν ακούσει. Αλλά αν μπορεί με την ενέργειά σου να επηρεάσει τον περίγυρό σου και αυτή η πληροφορία πούμε, μπορεί να περάσει ξέρεις, Πιστεύω στη δύναμη ρε, παιδί μου, του ανθρώπου και στο πώ μπορεί να καθορίσει και να επηρεάσει το περιβάλλον του. Το βλέπω και από τι προσωπικέ μου σχέσει. Πώ μπορεί, α πούμε, όταν εγώ είμαι σε μια φάση πολύ δημιουργική, όπου θέλω ας πούμε, να ασχοληθώ με την υγεία μου, με το σώμα μου, με τη διατροφή μου, με τη γυμναστική μου, μπορεί να επηρεάσω και τη φίλη μου. Και ξαφνικά αρχίζει και η φίλη μου και τρέχει, α το βράδυ και με παίρνει τηλέφωνο την ώρα που κάνει γυμναστική. Θέλω να πω ότι αυτή η θετική ενέργεια που μπορεί να εκλεί ο καθένα. και. Και μένει, α πούμε, σε μια συλλογική μνήμη, αν θέλει. Είσαι 200 χρόνια θα μπαίνει στο μουσείο του YouTube και θα βλέπει τη Μάντισα και θα λέει ότι αυτό το τραγούδι κάποτε στην Ελλάδα το 2017 έκανε 30 εκατομμύρια views. Καλά. Και ποιο ξέρει πόσα θα βγουν. Εντάξει, να φράσει, αυτό με τα εκατομμύρια views δεν ξέρω. Τι σημαίνει. Εσύ θα μου πει, εγώ δεν ξέρω. Εμεί απλά παρακολουθήσαμε ένα κορίτσι ένα πολύ φρέσκο κορίτσι να παρουσιάζει κάτι πραγματικά πολύ φρέσκο και καλλιτεχνικό και αυτό να, να αποκτά αυτομάτω την καθολική αποδοχή. Αυτό είναι το, αν θέλει, περίεργο. Το λέω θετικά τη λέξη περίεργο στην περίπτωσή σου. Ότι δεν συμβαίνει αυτό τακτικά. Δηλαδή, άλλοι καλλιτέχνε στην ηλικία σου θα πρέπει να υπάρχει ένα marketing από πίσω το οποίο θα του στήσει, θα του φτιάξει. Εσύ με το μπαμ, με το καλημέρα, γνώρισε την αποδοχή. Ναι. Αυτό είναι νομίζω που σε αγχώνει περισσότερο. Τι να δεις. Είμαι χρόνια μέσα σε αυτό το... Το γνωρίζω. Το, το κουρμπέτι, να το πω και έτσι. Έχω σκεφτεί πολύ και έχω πειραματιστεί. Ίσως για τον περισσότερο κόσμο και πιο μαζικά να είναι όντω κάτι... Εντυπωσιακό. Να είναι ο πρωτεμφανιζόμενος, σε πάση περιπτώσει. Η επιτυχία είναι κάτι σχετικό, νομίζω, γιατί έχει να κάνει με τους ε, στόχους που μπορεί να έχει ο καθένας από μας. Εντάξει, φαντάζομαι ότι τα views ε, από, κάποιους, από κάποιους μπορεί να είναι η ένδειξη επιτυχίας. Για μένα, επιτυχία είναι ότι κατάφερα να συγκεντρώσω τις δυνάμεις μου, τη σκέψη μου και να βρω το θάρρος, σε πάση περιπτώσει, να εκθέσω ένα κομμάτι του εαυτού μου, το οποίο ω τότε δεν είχα το θάρρος να εκθέσω, την πιο εξωστρεφή μου πλευρά την απενεχοποίησή μου προς το pop. Ναι. Καλώς κακός στην εποχή μας το pop συνδέεται με ένα κενό δεύτερο επίπεδο σκέψης. Μια ελαφρότητα. Με μια ελαφρότητα ίσως, ναι. Ε, και έχοντας υπάρξει κι εγώ σε αυτή τη φάση, πούμε, τα προηγούμενα χρόνια, να θεωρώ ότι για κάποια σαν και εμένα, πούμε, που μπορεί να έχω σπουδάσει, θα έπρεπε να κάνω άλλα πράγματα, όχι να βγαίνω στον δρόμο, πούμε, και να χορεύω. Και έχω περάσει και εγώ από αυτή τη φάση της εσωστρέφειας και της ε, ενοχής, αν θέλει και της, ε, του κλεισίματος να γράφω και λυπητερά τραγούδια και να, και να το επικοινωνώ κάπως έτσι. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή κατάλαβα ότι δεν είναι κακό να περνάμε καλά. Ε, ότι δεν είναι ανάγκη για να παράγουμε κάτι αξιόλογο να υποφέρουμε πάντα. Και ότι It's ok να βγαίνω στον δρόμο, α με τι φίλε μου να χορεύω. Οπότε για μένα αυτό ήταν η επιτυχία μέσα στο πρόσωπο. Να σου στήσω κάτι ανορθόδοξο τώρα λίγο. Ναι. Επειδή δεν έχω καμία εγώ σχέση με την τέχνη του χορού και σέβομαι πάρα πολύ το χώρο ω τέχνη. Πώ τα κάνει αυτά με τα χέρια, για κάνε μου λίγο έτσι. Πώ το κάνει αυτό στον δρόμο, αλήθεια. Έχι. ναι, 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 Έλα. αυτό. καλά, εντάξει, δεν είμαι χορεύτρια. Έχω κάνει χορό όπω έχω κάνει και θέατρο. Ούτε ηθοποιό θεωρώ ότι είμαι, ούτε και τραγουδίστρια να σου πω την αλήθεια θεωρώ ότι είμαι. Θεωρώ ότι είμαι μία κοπέλα που θέλω να μαθαίνω όσο πιο πολλά πράγματα μπορώ και να τα βάζω σε μία σειρά για να πω αυτό που θέλω να πω την κάθε στιγμή. Εγκλωβίζομαι πάρα πολύ εύκολα. Και αναζητώ την ελευθερία μου στην οποιαδήποτε συνθήκη. Γι' αυτό ίσως κάνεις και τόσα πολλά πράγματα. Νομίζω ναι. Νομίζω δεν μπορώ να εγκλωβίζομαι είτε σε μία ιδιότητα, είτε σε σε ένα χαρακτηρισμό, ας πούμε, στον οποιοδήποτε. Δηλαδή, είμαι ηθοποιός, άρα θα κάνω αυτό. Είμαι τραγουδίστρια, άρα θα κάνω αυτό. Είμαι έντεχνη τραγουδίστρια, άρα θα κάνω αυτό. Είμαι pop τραγουδίστρια, άρα θα κάνω το άλλο. Κοίτα, ο καθένας βρίσκει τους δικούς του τρόπους να μπορεί να λειτουργεί και να είναι δημιουργικός και και ανακαλύπτει πράγματα που τον συμφέρουν να σκέφτονται ώστε να μπορεί να είναι δημιουργικό. Εμένα αντίστοιχα, πούμε μια τύψα που είμαι ψυχαναγκαστική, που ό,τι κάνω θέλω να το κάνω καλά, όταν αισθάνομαι ότι έχω μια υποχρέωση απέναντι σε κάποια συνθήκη, δεν λειτουργώ. Δηλαδή, θέλω να νιώθω ελεύθερη και να νιώθω ότι έχω τη δυνατότητα να φεύγω όποτε θέλω. Και να μένω επειδή θέλω. Μεγαλώνοντας. Ε, όλοι μας φοβόμαστε το λάθος, για κάποιο λόγο. Και, και από το σχολείο ίσως μας το μαθαίνουν Ως, αυτό. Βέβαια, βέβαια. Και τώρα τελευταία έχω... Πώς να σου πω, ίσα ίσα που... Αναζητώ να κάνω λάθη για να πάω στο σωστό. Για να βρω και το σωστό κάποια στιγμή. Τι θα πει με βέβαια, και σωστό και λάθο. Είναι μαζοχιστικό να μου πεις... αυτό πάλι, ε. Εντάξει, να μου πει τι θα πει, σωστό και λάθο. Μαζοχιστικό. Δεν μπορεί να είμαστε έτοιμοι όλοι για όλα από την αρχή. Όσο πιο πολλά ρίσκα πάρουμε, τόσο πιο πολύ θα καταλάβουμε τι μα ταιριάζει. Το λέω και σε σχέση με τη δουλειά και με τη μουσική. Ρίσκο όμω βάζουμε με σκοπό να κατακτήσουμε την επιτυχία. Όχι με σκοπό να κάνουμε ένα λάθο, δύο λάθη, τρία λάθη για να φτάσουμε την επιτυχία. Εντάξει, αυτό τον όρο επιτυχία δεν. Ξέρει πώ το λέω τώρα. Εντάξει, βρήκα μία λέξη να τη χρησιμοποιήσω τώρα. Ο καθένα το, το, σκοπό του, εν πάση περιπτώσει, και το Ακριβώς, στόχο του. Μπρος. Αυτό που κυνηγάει, ναι. Κοίτα να δει. Εγώ παλιά, παλιά, ακόμα και τώρα, πολλά πράγματα έχω κάνει, πολλά πράγματα έχω δουλέψει, λίγα πράγματα έχει ακούσει από μένα. Και αυτό ένα από του βασικού λόγου είναι επειδή φοβόμουν να κάνω λάθο. Έλεγα, και αν βγάλω αυτό το τραγούδι και δεν αρέσει σε κάποιον, και τι έγινε. Αν, δεν... αν βγάλω αυτό το τραγούδι και δεν μου αρέσει εμένα, ας πούμε, μετά από ένα μήνα, Τελευταία θεωρώ ότι έχω βγει από το σπίτι μου. Έχω υπάρξει πολύ πιο εξωστρεφή και έχω δώσει στον εαυτό μου τη δυνατότητα να δοκιμάσω καινούργια πράγματα τα οποία μπορεί να τα απέρριπτα νωρίτερα ή και πιο, πα... πιο παλιά. Πιθανόν επειδή μπορεί και να τα φοβόμουν. Γενικά, οι άνθρωποι έχουμε την τάση να, να απομακρύνουμε οτιδήποτε φοβόμαστε. Κάποια πράγματα λοιπόν τα δοκίμασα, είτε, είτε αυτό είναι συνεργασίες με ανθρώπους, είτε είναι το να. μέχρι να το να δοκιμάσω, α πούμε, ένα καινούριο μακιάζι, ένα καινούριο ρούχο. Το οποίο μπορώ να θεωρούσα ότι είναι υπερβολικό, ότι δεν μου ταιριάζει. Σε αυτή τη φάση θέλω να το δοκιμάσω και μετά να δω αν μου ταιριάζει. Δηλαδή, πριν ένα χρόνο, άμα μου έλεγε ότι θα έβαφα τα νύχια, α πούμε, θα σου έλεγα Όχι, και τώρα κοίτα. Μάλιστα. Και μ' αρέσει και πολύ, καταλαβαίνει. Κάποια πράγματα τα δοκίμαζα και ό,τι δεν μου ταιριάζει, δεν, Ξείς, δεν θα το ξανακάνω. Το αντίσημό σου αυτό θα το χαρακτηρίζει σε κεντρικό, πέραν τη αγάπη που δήλωσε για κάθε τι εξωτικό. Είναι ασυνήθιστο το αντίσημο, δεν θα δει κορίτσια να ντύνονται όπω σου είπα, σαν Ινδονησιακά μοντέλα. Ναι. Όχι, δεν θα το χαρακτηρίζει σε κεντρικό. Μου αρέσει. Μου αρέσουν τα χρώματα βασικά. Μου αρέσουν πολύ και νομίζω ότι μπορούν να μα επηρεάσουν και στην καθημερινότητά μα. Έχουμε φτιάξει αυτό το group της Φωνές τον τελευταίο χρόνο, ένα εν, ενάμιση χρόνο, ένα πολυφωνικό γκρουπ με κάποιες φίλες μου. Και ξέρει κατά τη διάρκεια εμφανίσεών μας, ε, ζήτησαν κάποιες φίλες και φίλες φίλων, εν πάση περιπτώσει, να έρθουν και εκείνες σαν guest και σαν καλεσμένε να τραγουδήσουν ένα-δυο τραγούδια για, μαζί μας. Ε, και στην στη πρώτη παράσταση ήρθαν πέντε κορίτσια, στη δεύτερη ήρθαν 7, στην τρίτη ήρθαν 12. Και κάπω έτσι τώρα έχει καταλήξει, έχει γίνει μια μεγάλη παρέα με 35 κορίτσια όπου βρισκόμαστε κάθε Κυριακή και όλα κάνουμε και πρόβες. Εντάξει, τάξη σας το ολόκληρο τμήμα. Ναι, ναι, και έρχονται όλο ένα και περισσότερα κορίτσια. Βρισκόμαστε κάθε εβδομάδα, κάνουμε πρόβες, ε, έχει έτσι και μια εκπαιδευτική φύση. Ε, διαβάζουμε παρτιτούρα, μπορεί να κάνουμε ασκήσεις σωματικές, έρχονται ας πούμε άλλοι συνάδελφοι, φίλοι, χορευτές, χορεγράφοι, ηθοποιοί και μας βοηθάνε ξέρεις, και, με, και με σωματικές ασκήσεις και με υποκριτικές ασκήσεις. Και τώρα είμαι στην ευχάριστη θέση να σου πω ότι αρχίσει και αποκτά και μια πιο τυπική και ας πούμε νόμιμη υπόσταση όλο αυτό. Πάντα είχα αυτό το όνειρο έτσι να φτιάξω ας πούμε μια ακαδημία αν θέλεις. Ε, και επειδή ασχολούμαι και με το κομμάτι της δασκάλειας εδώ και αρκετά χρόνια, δηλαδή από τότε που γύρισα από την Αμερική από το Πανεπιστήμιο, κάπως έτσι να φτιάξω μία παρέα και ένα σπίτι, να δουλέψω έτσι κάποια πράγματα τα οποία θεωρώ ότι στι μέρε μα, α πούμε. Γιατί καλό ή κακό, ξέρει, θέλοντα κάποιο να γίνει, α πούμε, μουσικό ή τραγουδιστή, νομίζω ότι και άλλα πράγματα πρέπει να δουλέψει και άλλα πράγματα πρέπει να σκεφτεί και να έρθει σε επαφή με άλλου ανθρώπου, α πούμε, σε πιο μεγάλα σύνολα. Να δουλέψει και τι προσωπικέ του σχέσει και τι συνεργασίε. Όλα αυτά, νομίζω, σε συνάρτηση, βοηθούν κάποιον να. Να λειτουργήσει να γίνει επαγγελματία. Θέλω να σε αγγίξω κι πάλι μακριά. Γράφω μόνο δύο λέσει κι είναι πάλι πολλά. Μα τη φταίει αυτό ο κόμπο που δεν λύνεται. Θέλω να σε ξεπεράσω, μα δεν γίνεται. Δημιουργικό μπορεί να είναι κάποιο στη ζωή του όταν ακολουθεί ας πούμε, το, ένα, το δρόμο που τον κάνει να, να είναι καλά και να είναι υγιή σωματικά και ψυχικά και να κινείται προ το φω, α πούμε, που θα λέγε κάποιο. Οπότε νομίζω δεν είναι τυχαίο που σε όλε τι φάσει τη ζωή μου που ήμουν πραγματικά δημιουργική, ήμουν σε μια φάση που ξυπνούσα το πρωί, δεν κοιτούσα το κινητό μου, δεν ήταν το πρώτο πράγμα που έκανα αυτό. Ξέρω εγώ, μπορεί να πλύνε τα πιάτα, μπορεί να έτρωγα, μπορεί να πήγαινα μια βόλτα στο πάρκο, α πούμε, για μια ώρα. Μπορεί να διάβαζα το βιβλίο που μου αρέσει και μετά ξεκινούσε η μέρα μου. Μαγείρευα, α πούμε, πήγαινα για ψώνια, πήγαινα σε λαϊκή. Αν ο πυρήνα σου και το ξεκίνημα τη ημέρα σου, όπω και το, το τελείωμα τη ημέρα σου, α πούμε, το κλείσιμο, ξεκινά και τελειώνει από τον εαυτό σου και δεν το εννοώ με την έννοια την ατομιστική και την σωστρεφή και την κλειστή. Να χάνει, ρε παιδί μου, να μην χάνει το κέντρο σου, ξέρω εγώ. Μετά βγαίνει και έξω και κάνει και τι παρένε, σου κάνει και τι δουλειέ σου χωρί να μπερδεύεσαι, ξέροντα τι κυνηγά και τι. τη, τη διεκδική, α πούμε. Ένα καλοκαίρι. και τα Από μικρή, μ' άρεσε να πιστεύω και να αποδεικνύω και στους γύρω μου ότι όλα γίνονται και ότι όλα ταιριάζουν μεταξύ τους και ότι τα πράγματα μπορεί να μην είναι αυτό που φαίνονται. Δηλαδή, πάντα ήμουνα καλό παιδί, καλή μαθήτρια, αλλά πάντα μ' άρεσε όταν μαζεύω, μαζευόμασταν, ας πούμε, με το ΣΟΙ στο εξωτερικό να πω μια κακή λέξη μπροστά του εκεί που δεν το περιμένουν. Και να του προκαλέσω με αυτόν τον τρόπο. Ξέρει, οι θείε αρχίζουν να τα. Α, τα ξαδέρφια γελούσαν. Μ' άρεσε, ρε παιδί μου, να του προκαλώ με αυτόν τον τρόπο. Στην ουσία, ίσω. ίσως... ίσω. Τι μπορώ να κυνηγούσα από αυτό. Τη διαφορετικότητα, ίσω. Δεν ξέρω να αποδείξω ότι μπορεί κάποιο να πει μια κακή λέξη χωρίς απαραίτητα αυτό να σημαίνει ότι είναι κακό παιδί. Ναι. Εγώ, ας πούμε, Έγραφα 19 και 4, ξέρω εγώ, στα μαθημα... μαθηματικά κατεύθυνση ας πούμε. Και μπήκα, ας πούμε, μετά στο Πολυτεχνείο. Και στα μαθήματα που δεν με ενδιέφεραν, έγραφα 7, 9 και 11. Ναι. Γιατί ένιωθα ότι μπορώ, ας πούμε. Ή, ξέρω εγώ, ήμουνα μέσα σε όλα στο σχολείο... αλλά είχα πάρει και αποβολές αρκετα... αρκετές φορές. Επειδή μπορεί να έλεγα, ας πούμε, αυτό που... Έκανες κοπάνες. Ναι, συνέχεια. Το ξαντλούσα. Ειδικά άμα έβλεπα ότι με έπαιρνε, μπορεί να τι μάζευα να τι κάνω όλε μαζεμένε. Θεωρούσα ότι ήταν χρέο μου να εξαντλήσω έω και την τελευταία απουσία. Ναι, οπότε, ρε παιδί μου, πάντα με προκαλούσε το να αποδεικνύει ότι όλα μπορούν να γίνουν και ότι δεν υπάρχουν αποστάσει. Ανάμεσα στου ανθρώπου, ο καθένα μπορεί να πιστεύει αυτό που θέλει, να ενσαιρνίζει το ότι θέλει και παρόλα αυτά να μπορούμε να κάτσουμε σαν ένα τραπέζι και να γουστάρουμε.

αισθάνθηκε κάπου ότι επηρεάζει ένα μέρο στο κοινωνικό συνόλου. Ναι, θα ήθελα να, να μπορώ, αν γίνεται. Μ' αρέσει αυτό. Σ' αρέσει. Μ' αρέσει όπω ε, κυνηγάω και να βρίσκω εγώ αντίστοιχα ανθρώπου που με εμπνέουν προ αυτή την κατεύθυνση. Δεν έχει αυτό μέσα του καμία διάθεση αρχομανία. Κοίτα, αυτό δεν θα σου το πω εγώ. Ε, ε, Απλώ, όπω έχω ξαναπεί, επειδή έχω περάσει και από πιο δύσκολε φάσει τη ζωή μου, ξέρεις, με θλίψη και... Εσωστρέφεια, όπως το είπες, αλλά Κατά και... Κατάθλιψη κιόλα. Ναι, εντάξει, γιατί όχι, θα τολμήσω να το πω. Και αποσιοδοξίας μάλλον, αυτή τη λέξη έψαχνα. Που, απεσιοδοξία. Ειδικά ερχόμενοι από την Αμερική και βλέποντα, α πούμε, αυτή την κρίση. Ε, η οποία εντάξει, κυρίω θεωρώ ότι είναι κρίση πέρα από κοινωνικοπολιτική και οικονομική, είναι και κρίση αξιών. Νομίζω είμαστε σε μια φάση που όλα αναθεωρούνται και θα έπρεπε, πιστεύω. Ε, οπότε, επειδή έχω υπάρξει αυτή τη φάση, λοιπόν, και επειδή κάνοντας και τις σωστές παρέες και την ψυχανάλυση που λέγαμε πριν και διαβάζοντα βιβλία και προσπαθώντας και εγώ ίδια να, να το δω λίγο αλλιώ. γιατί, κοίτα, αν το σκεφτείς, αν είμαι, πούμε, 25 χρονών και θεωρώ ότι δεν υπάρχει καμία ελπίδα, Πώ να. Με τι τη... δύναμη ας πούμε, να ξυπνάω το πρωί και να βγαίνω, Κάπου πρέπει να βρει ένα νόημα. Οπότε από τη στιγμή που έχω υπάρξει σε αυτή τη φάση, θέλω πολύ να μπορώ να επηρεάσω και να εμπνεύσω κάποιον. ξέρει. θετικά, αν γίνεται. Οι γονεί σου πώ αντιμετωπίζουν, θα έχουν χαρή, φαντάζομαι, έτσι, με την, την ασχολησή σου, με την τέχνη, με όλα αυτά που κάνει. Ε, ναι, χαίρονται. Ε, η μαμά μου ζει στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Έρχεται αρχ... αρκετά συχνά, βέβαια. Σχεδόν σε κάθε παράσταση έρχεται και με βλέπει. Εντάξει, με αγαπάει, αλλά νομίζω ότι και αυτά, και αυτά που κάναμε να μην έκανα πάλι θα με αγαπούσε και θα με, Φίγουρα, θα με στήριζε. Εντάξει, ναι, είναι περήφανη. Έχει βοηθήσει και εκείνη σίγουρα. Δηλαδή, εκείνη ήταν η πρώτη που ας πούμε, εντόπισε, αν θέλει, αυτό το ταλέντο που μπορεί να είχα τότε και την κλίση προ τη μουσική. Ο μπαμπά μου. Πρώτη φορά είναι αυτό που το λέω. Εμένα οι γονεί μου έχουν χωρίσει. Ναι. Και ο μπαμπά μου ζει στο Σουδάν. Okay. Οπότε. που το λέω δημόσια ενώ, εν πάση περιπτώσει. Οπότε, λόγω και τη απόσταση, τη γεωγραφική ενώ, δεν βρισκόμαστε πάρα πολύ συχνά. Έχει πάει στο Σουδάν, εσύ. Έχω πάει πάρα πολλέ φορέ. Αλλά έχουν περάσει και καμιά Πόσα χρόνια τώρα. Μπορεί και 15 από την τελευταία φορά που πήγα. Το έχω να σου πω την αλήθεια στα σχέδια. Δηλαδή, θα ήθελα ας πούμε, μέσα στο 18 να το κάνω. Έχετε επαφέ όμω, φαντάζομαι. Ναι, τον είδα το καλοκαίρι που ήρθε εδώ με την οικογένειά του, εν πάση περιπτώσει, την καινούρια και έχω και μια αδερφή. Και ξανά ήρθε και τον Οκτώβριο και τον είδα. Ήρθε και το καλοκαίρι και για πρώτη φορά ε, είδε, με είδε, α πούμε, στη σκηνή, στο Μέγαρο, στο μεγάλο μουσική στον κήπο που παίξαμε τα κορίτσια. εντάξει, είναι χαρούμενο και εκείνο. Κοίτα, είναι. Βλέπει, α πούμε, τα βίντεο μου από το YouTube, τα τραγούδια μου, ξέρω εγώ. Διαβάζει συνεντεύξει μου, νομίζω. Είναι και εκείνο περήφανο. Είναι χαρούμενο. Αν και δεν θα δει, ξέρει πολύ. Εκδηλωτικότητα. Όχι, όχι από τον μπαμπά μου, ίσα ίσα. Ρε παιδί μου, στο Σουδάν δεν είναι ακριβώ τα πράγματα. Δηλαδή δεν υπάρχει. Η μουσική, α πούμε, δεν δεν έχει αυτό το χαρακτήρα τη showbiz που μπορεί να επικρατεί στην Ελλάδα. Όχι βέβαια ότι αισθάνομαι ότι κινούμε μέσα σε αυτό. Αλλά η μουσική ακόμα εκεί, λόγω του ότι και η τηλεόραση δεν, δεν, δεν έχει τη δύναμη που έχει εδώ. Δεν υπάρχουν παραγωγέ προφανώ δεν υπάρχουν χρήματα. Η μουσική νομίζω ότι διατηρεί ένα πιο κοινωνικό χαρακτήρα. σω για τον παπά μου να είναι λίγο πιο δύσκολο να αντιληφθεί όλο το υπόλοιπο το παραμουσικό. Το, η παρά... το, παρασκηνιακό Τι... πρέπει, ακριβώς, λέμε, την... την ναι. παραβιομηχανία, ας πούμε, που μπορεί να υπάρχει. Χιλί μαστόρι δουλεύαν μα ματάκια γεμστή σαρτάς τόσο Σου αρέσει αυτή η πολύ του κέντρου της Αθήνας. Ναι, πολύ. Mm. Πολύ μου αρέσει. Εντάξει, γι' αυτό και επέλεξα και αυτή τη συγκεκριμένη τοποθεσία για το βίντεο για τη Μάντισσα, έτσι. Πολλά πράγματα σκεφτόμουν όταν έφτιαχνα αυτό το βίντεο. Οτιδήποτε φτιάχνουμε μπορεί να έχει παραπάνω από ένα ή δύο επίπεδα ανάγνωσης. Ακόμα και να δει κάποιο αυτό το βίντεο, σε ένα βίντεο που βγαίνουν κάποια κορίτσια και χορεύουν, ας πούμε, με χαρά στον δρόμο, θεωρώ ότι δεν είναι καθόλου ασήμαντο στι μέρε μα. Εντάξει, και εγώ όταν το έφτιαχνα, σκεφτόμουν... σκεφτόμουν... την αντίθεση που θα μπορούσε να δημιουργηθεί ανάμεσα σε κορίτσια δροσερά που θα βγουν, θα χορέψουν σε έναν δρόμο σαν την Ευρυπίδου, α πούμε, στο μοναστηράκι, ψηρή την εκεί που κατά κάποιο τρόπο έχει ταυτιστεί στις συνειδήσεις μας με... ως επικίνδυνος δρόμος, ως ξέρω εγώ, του υποκόσμου. Και να δείξω ότι έχουμε τη δύναμη και τη δυνατότητα να πάμε σε ένα περιβάλλον και να επιβάλλουμε εμεί τη διάθεσή μας και την ψυχολογία μας, αν θέλεις. Φαντάζομαι όταν κάναμε το γύρισμα, ήμουν εγώ με την κάμερα ας πούμε, και περπατούσαμε και περίμεναν τα κόρσια στις γωνίες όταν έρθει η σειρά τους να μπουν μέσα στο πλάνο. Και πήγαινε κόσμο και του έλεγε πόσο πάει γωνία εκεί Ευρυπίδου και Σοκράτου, α πούμε. Μάλιστα. Εγώ γούσταρα λοιπόν να μπω σε αυτό το δρόμο. Κάπω έτσι δεν είναι και στι μέρε μα. Κάπω έτσι νομίζω ότι οι συνθήκε γύρω μα μας επιβάλλουν μια συγκεκριμένη ψυχολογική κατάσταση και μια συγκεκριμένη φόρτιση τη ατμόσφαιρας. Θεωρώ ότι έχουμε τη δύναμη ο καθένα από εμά να επιβάλλουμε εμεί αυτή την ψυχολογία και τη διάθεση των περιβάλλων μα. Και σαφώ εντάξει, με αφορούσε και ακόμα με αφορά και το πολυπολιτισμικό, πολυπολιτισμικό στοιχείο και το στοιχείο τη διαφορετικότητα. Οπότε γι' αυτό επέλεξα αυτή την τοποθεσία. Θε να σου πω κάτι που δεν έχω πει ποτέ. Πρόσφατα έγινε κάτι στο Instagram. Δεν ξέρω αν το είδε. Ε, αν δεν το είδε, θα σου πω εγώ τι έγινε. Πρώτη φορά στη ζωή μου εκφράστηκα, ξέρει, χρησιμοποιώντα την πλατφόρμα των social media για να εκφράσω ας πούμε, κάτι παραπάνω από τη μουσική και τη δουλειά μου. Ξέρω. Πες το όμως, έχει πολύ, το είναι πολύ οποίο... σημαντικό αυτό που έγινε. Ναι, το οποίο... Ξέρεις, σε φάσεις μπορώ να το θεωρώ και λίγο γραφικό και λίγο πανελίστικο. Ξέρεις ότι ο καθένα, ας πούμε, το ότι ο καθένα μπορεί να έχει ένα βήμα να πει την άποψή του, δεν σημαίνει ότι πρέπει και συνέχεια να μολύνει την ατμόσφαιρα με, το δι... με την οποιαδήποτε σκέψη μπορεί να περνάει από το κεφάλι του, περιπτώσει. Είμαστε πάρα πολλοί. Προφανώς ο καθένα έχει το δικαίωμα να σκέφτεται και να πιστεύει ότι θέλει. Αλλά ζούμε και σε μια εποχή με πολλή πληροφορία. Και εγώ, τουλάχιστον προσωπικά, θέλω να είμαι προσεκτική με το τι λέω προ τα έξω, γιατί καταλαβαίνω ότι μπορεί και κάποιο, α πούμε, δεν ξέρω, κάποιο κοριτσάκι, κάποιο παιδάκι, α πούμε, να εστερνιστεί μια άποψη, μόνο και μόνο επειδή το είπα εγώ, και δεν θέλω να πάρω την ευθύνη. Α πούμε, το να βγάλω ένα τραγούδι και ένα βίντεο και να το αποκωδικοποιήσει ο καθένα όπω θέλει, βάσει αυτό που καταλαβαίνει, είναι λίγο δική του ευθύνη. Έγινε λοιπόν κάτι στο Instagram. Στο yeah. Instagram. Περπατούσα εκεί για ένα πρωί στην Μενάνδρου και σκεφτόμουν και εγώ, ξέρεις μήπως δεν είναι καλή ιδέα που μπήκα σε από αυτό το δρόμο, γιατί δεν πήγα από τον κεντρικό. Και ξαφνικά εκεί που περπατάω, ακούω μια φωνή από πίσω μου να μου λέει θα σπάσω κούπες και βλέπω ένα κύριο να κρατάει το κινητό του και να μου λέει εσύ είσαι, μου λέει ακούω κάθε βράδυ και μ' αρέσει. Ε, και μου είπε ότι είναι από το Πακιστάν, ότι είναι εδώ και κάποια χρόνια στην Ελλάδα και ότι είναι άνεργο και ότι όλη μέρα κάνει βόλτε και γυρίζει το σπίτι του το βράδυ και ακούει ωραία μουσική και ακούει και το τραγούδι μου που λέει Αμάν Αμάν και ότι το έχουν yeah. και αυτή στη γλώσσα του. Και στην ουσία από εκεί που σκεφτόμουν να ξέρει, περπατώντα και εγώ στον δρόμο με φόβο, ξαφνικά αρχίζει, έρχεται ένα άνθρωπο και μου αναιρεί αυτή την εικόνα και αυτό το συνέστημα. Και φώναξε και κάποιου άλλου φίλου του και βγάλαμε κάποιε φωτογραφίε. Και αποφάσισα, πούμε, να ανεβάσω αυτή τη φωτογραφία και να πω αυτή την ιστορία. Άρχισε να μου στέλνει κόσμο μηνύματα, να βρίζει κλπ. Ρατσιστικά μηνύματα, έτσι. Ρατσιστικά Ναι. Ε, εντάξει, δεν απάντησα, ποτέ δεν απαντάζω σε αυτά. Και την επόμενη μέρα μπήκα στο Instagram και αυτή η φωτογραφία έλειπε από το προφίλ μου. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι για να λείπει από το προφίλ μου Αρκετά μεγάλο αριθμό ανθρώπων, δεν ξέρω τώρα ακριβώ πώ δουλεύει και αυτή η πλατφόρμα, αλλά. Έκαναν αναφορέ. Αρκετά μεγάλο αριθμό ανθρώπων έκαναν α, αναφορά σε αυτή τη φωτογραφία. Να σα πω την αλήθεια, πρώτη φορά θύμωσα τόσο πολύ και αντέδρασα εμβρασμό, γιατί λέω ας πούμε σε ένα ίντερνετ, που μπορεί κόσμο να, να ανεβάζει φωτογραφίε από σφαγμένα ζώα. Από ναρκωτικά, από ξέρω εγώ, σύριγγες που βάζουν, τη βάζουν στα χείλια. Θέλω να πω, πώς λέγεται, πλαστική. Ε, σιλικόνι, είναι. αυτό εν πάση περιπτώσει. Από ένα ίντερνετ γεμάτο σεξ και βία, δεν μπορούσα να καταλάβω πώς γίνεται, ας πούμε, και με ποιο κριτήριο κατέβηκε μια φωτογραφία όπου με έδειχνε να στέκομαι απέναντι σε έναν άνθρωπο και να, μιλά, να μιλάμε. Προφανώ επειδή φόρησε την κελεμπία και, και το καπελάκι και μαρτυρούσε ναι. ότι ήταν μουσουλμάνο. Εντάξει, τίμωσα πάρα πολύ και την ξανανέβασα φυσικά τη φωτογραφία. Και πολλέ φορέ, βάσει και αυτό που σου λέγα πριν, θεωρώ ότι οι άνθρωποι προκειμένου να νιώσουν ασφαλεί, μπορεί να απορρίπτουν αυτό που είναι διαφορετικό από εκείνου. Ναι. Ο φόβο. Ο φόβο, προφανώ. Και έχουμε και επίση την ανάγκη να τοποθετούμε τα πράγματα κάπου ή ανθρώπου, ώστε να ξέρουμε πώ να του φερθούμε. Απλώς πιστεύω ότι το αντίθετο του φίλος δεν είναι απαραίτητα το εχθρός. Δηλαδή, το ότι δεν είσαι φίλος μου, μπορεί απλά να μην είσαι φίλος μου, όχι να είσαι εχθρός μου. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να, να είμαστε τόσο ακραίοι, εν πάση περιπτώσει. Και αυτό που σου έλεγα πριν, να δοκιμάζουμε πράγματα και μετά να απορρίπτουμε. Το να απορρίπτουμε χωρίς να δοκιμάζουμε, τουλάχιστον για τη δική μου ζωή, Αισθάνομαι δειλή. Μαρίνα, δεν ξέρω αν είχε άγχο για αυτή τη συνέντευξη, την πρώτη σου τηλεοπτική, όπω είπαμε και στην αρχή, αλλά εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένο. Α, και πε. Τα είπε εξαιρετικά. Οκ, okay, εντάξει. Πραγματικά. Κοίτα, όχι, δεν είναι ότι με αγχώνει να πω την άποψή μου. Τον προηγούμενο καιρό, α πούμε, δεν ένιωθα την ανάγκη να μιλήσω και να πω κάτι. Θεωρούσα ότι ό,τι σκεφτόμουν και ό,τι ήθελα να πω το, το έκανα, πούμε, μέσω του βίντεο ή μέσω του τραγουδιού. Αλλά κατάλαβα και κάποια στιγμή ότι αν δεν μιλήσει εσύ για σένα, θα μιλήσουν άλλοι. Οπότε ένιωθα, ξέρεις, την ανάγκη και εγώ τελευταία σε μια συνθήκη, ας πούμε, που θα μπορέσω, ξέρεις, να λειτουργήσω, να, να εκφράσω κάποια πράγματα, έτσι, για, τα, για το πώς σκέφτομαι. Σε ευχαριστώ κιόλας μου. Εσύ ευχαριστείς. Εγώ για αυτή σε εύχομαι καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις. حبيب قلبي ويا عيني عجب من عيا بك حبيب قلبي ويا عيني عجب من عيا بك كمان ايه عجب من عيا بك كمان جاي ليا كل ولا يعني حبيب قلبي ويا عيني عجب من عيا بك كمان قلبي ويا عيني عجب من عيا مني